Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, δεν μου την έδωσε να βγω σήμερα ο λιγοντής αντιγκόλφο, έτσι, γιατί ξύπνησα το πρωί και είπα ας βάλω ένα μαντιλάκι μπλου και ένα μπλουζάκι λευκό, αντίθετα έτσι, διότι είναι σημειολογικό. Και είναι σημειολογικό διότι βαίνομαι προς εκλογάς. Και μερικές φορές δεν θέλω τώρα να το παίξω, ούτε είμαι γενικός ψωνάρα, αλλά με θαυμάζω κάποιες φορές, με θαυμάζω και εγώ ίδια, δηλαδή πως αυτά τα οποία λέω, ναι, όχι, ναι, λοιπόν, πως αυτά τα οποία λέω βγαίνουν με τέτοια ακρίβεια. Και μην μου πείτε τώρα για τους σεισμούς, λοιμούς, καταποντισμούς, γιατί αυτά είναι για την αστρολογία λίγο κουκιά μετρημένα, δηλαδή τετράγωνο ουρανού χρόνου, χρόνος που πλησιάζει προς τη πύλη του θανάτου, των μαζικών θανάτων, πλούτονα στις τελευταίες μοίρες αναιρετικές του εγώ καιρού. Όλο αυτό μαζί δεν είναι καλό πράγμα, συν τις όψεις του Ποσειδώνα με τον Άρη. Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι αυτά είναι λίγο πολύ προβλεπόμενα. Υπάρχουν όμως και αυτά τα πιο βαθιά, τα οποία τα νιώθεις σε ένα άλλο επίπεδο. Και εγώ δεν ξέρω γιατί, έχω μια πολύ καλή μέσα μου ισορροπία ανάμεσα στο τι να πιστεύω και στο τι να μην πιστεύω. Δηλαδή, ούτε είμαι πολύ των ακραίων θεωριών, δηλαδή, εντάξει, έρχονται αυτό στη επετοειδής και τέτοια. Ούτε όμως είμαι και ό,τι μου σερβίρουν το τρώω. Οπότε κάπου στη μέση συνήθως βρίσκω τις αλήθειες, αλλά ώρες-ώρες τρώω κάτι αναλαμπές. Και οι αναλαμπές κυρίως έχουν να κάνουν με το πώς σκέφτονται οι ηθήνοντες νόες. Συγχωρείτε λίγο, αλλά το γυαλάκι μου θέλει λίγο καθάρισμα. Λοιπόν, και σας είχα πει, αν θυμάστε καλά, ότι τους βλέπω να κάνουν εκλογές κοντά στον Απρίλιο-Μάιο, διότι εκεί πέφτουν και οι εκλήψεις. Και τα τελευταία χρόνια το έχουν συνήθιο κακό να κάνουν εκλογές με εκλήψεις, το οποίο, επειδή όλοι αυτοί έχουν αστρολόγους και χαρτομάντες και τα λοιπά, όλοι όμως, έτσι, όλοι, λοιπόν, δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίο, δηλαδή δεν θεωρώ ότι δεν ξέρουν τι τους γίνεται και πάνε και κάνουν μέσα στις εκλήψεις εκλογές. Πιστεύω, και το πιστεύω ακράδαντα, ότι κάνουν εκλογές μέσα στις εκλήψεις ακριβώς γιατί θέλουν να βγάλουν προς τα έξω όλα τα σατανιστικά τους σχέδια. Η έκλειψη δείχνει πάντα κάτι σατανικό, κάτι υπόγειο, κάτι πονηρό, κάτι που δεν το περιμένεις, κάτι άσχημο τέλος πάντων. Και τα τελευταία χρόνια λοιπόν πάνε και κάνουν εκλήψεις πάνω σε εκλήψεις ή κοντά σε εκλήψεις τις εκλογές, γιατί θέλουν να τα σατανιστικά τους σανάρια να τα προωθήσουν. Πολύ απλά και όμορφα. Άρα λοιπόν οι φήμες λένε, και φήμες, δημοσιογραφικά θα σας δώσω πληροφορίες, έχουν ξεκινήσει ήδη, επιτροπές φτιάχνουν, ανέλαβε εσύ τον τομέα χύση, τον τομέα ψή, έχουν ξεκινήσει και τα δωράκια, τώρα θα δώσουν κάποια αύξηση στους ταξιούχους, στους χαμηλούς ταξιούχους, τα καλάθια της νοικοκυράς, κάτι πας, αυτά που λέγαμε τα θεωρικά που λέγαμε με τον Γιάννη στο Sit Down Comedy. Τα θεωρικά ήταν αυτά που έδινε ο Δήμος ως δώρα, στο πλαίσιο του άρτος και θεάματα, τους έδιναν θεωρικά. Τα θεωρικά τι ήτανε? Ήτανε εισιτήρια δωρεάν για το θέατρο, για να πάνε να δουν τραγωδία ή κωμωδία. Έδινε λοιπόν ο Δήμος στους πολίτες, όλους τους Αθηναίους, ακόμα και στις γυναίκες, και το λέω ακόμα και στις γυναίκες γιατί δεν είναι αυτονόητο, τα έδινε λοιπόν για να πηγαίνουν να παρακολουθούν τραγωδία, κωμωδία, σατρικό δράμα κτλ. Τα θεωρικά λοιπόν ήταν ένα είδος δώρους στους πολίτες για να εφραίνονται και εκτός από άρτων να έχουν και θεάματα. Λοιπόν, αυτά τα θεωρικά, τα οποία ουσιαστικά είναι εισιτήρια για το θέατρο,
Και επειδή και η λέξη pass είναι εισιτήριο, όταν σου δίνουν ένα pass για το σούπερ μάρκετ, ουσιαστικά σου δίνουν ένα εισιτήριο, δηλαδή να μπεις μέσα να πάρεις κάποια πράγματα δωρεάν. Εγώ που πήγα βέβαια να ζητήσω από την Ένωση Συντακτών, επειδή είχα πέρυσι 16.000 ευρώ ολόκληρα εισόδημα, έστω και αν ήταν από 2-3 δουλειές, δεν έχει σημασία, μου είπανε «δεν δικαιούστε», λέω «πέρυσι είχα αυτό, φέτος δεν έχω τίποτα, δηλαδή νιέντε, δηλώνουμε νιέντε, οπότε τι θα γίνει του χρόνου». Του χρόνου με υπάρχει πας, εμένα να με χε. Και σε και τε. Γιατί όλα τα καλά γίνονται πριν από τις εκλογές. Μετά τις εκλογές κάνουν ένα, προσέξτε, υπάρχει σχέδιο, έτσι. Δηλαδή μετά τις εκλογές κάνουν ένα-δυο καλές κινήσεις. Ένα-δυο κινήσεις καλής τελής, ώστε να πεις εσύ, α, ωραία, εντάξει. Καλά το πάει. Και μετά αρχίζουν τα πακέτα να έρχονται ένα-ένα. Λοιπόν, που σημαίνει ότι προσέξτε το να δείτε τι έτσι πάει πάντα. Πάντα πριν από τις εκλογές δίνουν. Ακριβώς μετά τις εκλογές κάνουν κάτι καλό, κάτι εντυπωσιακό. Μπορεί να φέρουν τα γλυκά του Παρθενώνα, ας πούμε, να πεις εσύ όπως ο Τσίπρας πήγαινε εκεί στην Κεσαριανή και άφηνε τα γαριφαλάκια και έκανε κανένα δυο ανακοινώσεις διθενιές, ας πούμε. Ή ο Κώστας ο Καραμαλής πήγε και είπε το όχι στην Κύπρο, ναι. Και μετά αρχίζει το χορευτικό. Λοιπόν, τέλος πάντων, αν και εγώ τον Κώστα τον Καραμαλή τον συμπαθούσα, γιατί τον συμπαθούσα γιατί είναι χοντρούλης, και εγώ συμπαθώ τους χοντρούς γενικά. Εν πάση περιπτώσει και περιπτώσει εν πάση, λοιπόν, βέβαια προς εκλογάς, Απρίλιο, το πολύ αρχές Μαΐου, πάνω στις εκλήψεις, θα καλό περάσουμε. Και φυσικά οι εκλήψεις φέρνουν και εκπλήξεις. Ποιες θα είναι όμως οι εκπλήξεις σε αυτές τις εκλογές? Λοιπόν, επειδή με ρωτάτε και με ξαναρωτάτε, θα τα πάρω ένα-ένα τα πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι θα ξαναβγεί η Νέα Δημοκρατία μπροστά. Τώρα, αν θα ψηφίσουν οι ομογενείς, αν θα γίνουν επιστολικές ψήφοι, αν θα ψηφίσουν τα δέντρα, δεν το ξέρω. Αλλά γιατί υπάρχει και μια παράδοση να ψηφίσουν τα δέντρα στην Νέα Δημοκρατία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει και κάτι. Πιστεύω ότι θα βγει μπροστά, όχι με τα ποσοστά που δίνουν 7, 8, 10, κανένα τριάρι μάξιμου. Περιμένουν να κάνουν κάτι με τον Ανδρουλάκη που δεν τον βλέπω να ανεβαίνει. Μπορεί όσο και να τον προωθούν να πέσει κιόλας, διότι οι πολύ απελπισμένοι αριστεροί θα πάνε προς το ΣΥΡΙΖΑ. Και εδώ που είναι το μυστικό τώρα, το μυστικό είναι με αυτούς που δεν θα ψηφίσουν τον Κασιδιάρη, διότι θα τον αποκλείσουν από τις εκλογές. Εγώ θεωρώ ότι θα τον αποκλείσουν. Αυτή είναι η γνώμη δική μου. Μακάρι να κάνω λάθος. Έχει μια εύνοια τώρα λόγω του Δία, ένα τρίγωνο. Για το μακάρι να κάνω λάθος, δεν το λέω γιατί λατρεύω τον Κασιδιάρη, το λέω γιατί δεν είναι σωστό. Εντάξει, δεν είναι συνταγματικό αυτό που γίνεται. Από εκεί και πέρα, ένας δεύτερος λόγος που το λέω είναι γιατί θα έτρωγε κάποιο ποσοστό από τη Νέα Δημοκρατία και αυτό θα ήταν καλό. Να σας πω δημοσιογραφικά ότι πληροφορίες τον ήθελαν και δεύτερο κόμμα. Αν όχι δεύτερο, σίγουρα τρίτο, που σημαίνει ότι χαλάει η σούπα του Παθόκ, το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να βγει τρίτο κόμμα, διότι πρέπει να συγκυβερνήσει είτε με τη Νέα Δημοκρατία είτε με το ΣΥΡΙΖΑ, ανάλογα ποιος θα πάρει κεφάλι, ώστε να σχηματιστεί κυβέρνηση. Λόγω της απλής αναλογικής αυτό είναι αρκετά δύσκολο, οπότε πιστεύω ότι θα ξαναπάμε σε εκλογές. Αλλά αυτά τώρα τα αφήνω στην άκρη και πάμε στο ζουμί. Είναι λοιπόν κάποιες εκλογές οι οποίες γίνονται με χρόνο στα ψάρια, άρα δεν ωφελούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ούτε την Δημοκρατία ως κόμμα που είναι... παρότι η Νέα Δημοκρατία ως κόμμα ωφελείται διότι είναι ζύγος, το ΠΑΣΟΚ ως ΠΑΣΟΚ, τέλος πάντων, πώς το λένε τώρα, Κινάλ, ναι, έχω άσκει το, επειδή 3 του Σεπτέμβρη να περνάς είναι Παρθένος, τρώει κατευθείαν ένα χρόνο στη μάπα, μπαμ, οπότε δεν το βλέπω καλά. Ο Αλέξης ο Τσίπρας εξακολουθεί να τρώει τον ουρανό στο κεφάλι και το Δία σε τετράγωνο τον έχει και στο 12ο ηλιακό, δεν είναι μια προστασία εκεί, αλλά εκεί δεν είναι ικανός να σου δώσει τύχη μεγάλη.
Είναι πιο πολύ αυτό που λέμε, κρατάω την αξιοπρέπειά μου. Και όσον αφορά τον Κασιδιάρη που λέμε τώρα, κύριε Τοξότης, αν δεν περάσει, που πιστεύω ότι δεν θα περάσει από τον Αριοπάγο, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα, αλλά πιστεύω ότι δεν θα περάσει. Λοιπόν, αν κατέβει στις εκλογές θα είναι έκπληξη, αλλά επειδή πιστεύω ότι δεν θα κατέβει, το θέμα είναι πού θα πάνε αυτές οι ψήφοι. Ο ΑΕΟ, πού θα πάνε αυτές οι ψήφοι. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, μπαίνει το μεγάλο ερώτημα. Αυτές οι ψήφοι σίγουρα δεν θα πάνε στη Νέα Δημοκρατία. Πού μπορεί να πάνε? Να πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ επειδή ψήφιζε ΠΑΣΟΚ? Δεν το νομίζω. Προς τα πού θα πάνε λοιπόν αυτές οι ψήφοι είναι το μεγάλο ερωτηματικό που βασανίζει τα μυαλουδάκια και των δημοσκόπων και το δικά μου αυτό το διάστημα. Θα μου πείτε τώρα, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν σηκώνει κεφάλι με όλα αυτά που γίνονται? Δεν σηκώνει κεφάλι για τρεις λόγους. Θα σας τους πω έτσι πολύ πολύ απλά. Λόγος number one. Η Ελλάδα έχει ένα τεράστιο ποσοστό μικροαστών. Ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε κατά των μικροαστών και σε φορολογικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο ιδεολογικό, όταν δίνει το όνομα της Μακεδονίας στα Σκόπια, για ένα μικροαστό που, όπως γνωρίζετε, εμείς η μεσαία τάξη έχουμε έντιμη συνείδηση εθνική, που έλεγε και ένας τραγουδοποιός. Λοιπόν, αυτό είναι κόκκινο πανί. Άρα χάνεις όλη τη μεσαία τάξη. Όταν χάνεις τη μεσαία τάξη, ουσιαστικά χάνεις και τις εκλογές, παιδιά. Δηλαδή, ο πολιτικός που θα κερδίσει τις εκλογές είναι αυτός που εκφράζει καλύτερα τη μεσαία τάξη. Έτσι έχουν τα πράγματα. Στο Λαδιστάν μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Λοιπόν, μετά θεωρώ ότι θα γίνει τώρα ένα μετρικούβερ το γλέντι παροχών. Πάρα πολλοί θα μπουν σε θέσεις δημοσίου, θα ανοίξουν δουλειές τέτοιου τύπου, θα δοθούν παροχές κτλ. Οπότε πιστεύω ότι κάποιες από αυτές τις ψήφους θα πάνε στην Νέα Δημοκρατία και οι άλλες θα πάνε προς Βελόπουλο, το Σχίο, δεν ξέρω να σας πω. Δεν ξέρω να σας πω. Στη δεύτερη όμως εκλογική αναμέτρηση, όταν και αν θα γίνει, θα έχουμε πολύ πιο δύσκολα πράγματα μπροστά μας. Το καλό είναι ότι αν δεν βγουν αυτοδύναμοι, γιατί μην ξεχνάτε ότι έχουμε απλή αναλογική που χρειάζεται ένα καλό ποσοστό για να βγει ένα κόμμα, αν δεν βγουν αυτοδύναμοι, αυτό σημαίνει ότι στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, μέχρι την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, θα πρέπει να κρατάνε τον κόσμο σε μία, να το πούμε έτσι, ησυχία. Άρα, αν δεν υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, πιστεύω ότι μέχρι τις επόμενες εκλογές θα έχουμε να φάμε. Πολύ απλά σας το λέω. Η δεύτερη μεγάλη, πολύ μεγάλη, αν θέλετε, γατουλά, θα σε πλακώσω στα μπουνίδια, ειλικρινά. Δηλαδή, το φυλάς κάθε φορά που θα κάνω εκπομπή, έτσι. Έλα εδώ, πάνε να παίξεις, έλα. Να την απασχολήσω. Λοιπόν, η δεύτερη λοιπόν πολύ μεγάλη ανακάλυψη που είχα κάνει και το είχα πει εδώ και πάρα πάρα πολύ καιρό είναι ότι επειδή έχουν βαλθεί να μας τρελάνουν και το κάνουν πάρα πολύ καλά, έχει αρχίσει πάλι μία φημολογία περί των ιών, των πουλερικών, των ΙΤΑ 3, 5, 25, 48, 35, σαν πίνακι αυτοκινήτου είναι. Η τρομοκρατία των ιώσεων. Και το δεύτερο λοιπόν που σας είχα πει λοιπόν ότι κάποια στιγμή στο παιχνίδι θα μπουν και τα UFO. UFO, είχε κάνει ένα βιντεάκι ο Γιάννης με τον Μπορδόχα, προφητικό, διότι μην νομίζετε ο Μπορδόχας είναι μεγάλος προφήτης, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, μην τα ξαναλέμε. Λοιπόν, έλα. Και σας είχα πει λοιπόν ότι θα μπουν στο παιχνίδι και τα UFO.
και προς μεγάλη χαρά όλων των απανταχούς συνωμοσιολόγων που μας έχουν πεθάνει στις μπούρδες, τους δώσανε τροφή τώρα για να κάνουν 500 εκπομπές ο καθένας, ότι οι Αμερικανοί χτύπησαν αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα. Εγώ θα έλεγα ότι πρόκειται για αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα υποκείμενα, διότι αυτά τα άσπρα μπαλονάκια, δηλαδή φανταστείτε τώρα έτσι, έχετε ένας εξωγήινος, ας πούμε, από το Σύριο, από το Δέλτα του Κεντάβρου, από το Γάμα της Ανδρομέδας, από το Σίγμα Ταφ των Πλειεράδων, δεν ξέρω εγώ τι, και κατεβαίνει στη γη με άσπρο μπαλονάκι και το πλήττουν οι Αμερικανοί με πυραυλό, το άσπρο μπαλονάκι των εξωγήινων. Εξωγήινοι βέβαια δεν βρέθηκαν, αλλά περιέργως κάποια χρόνια πριν, τώρα δεν θυμάμαι καλά, το 2015, είχαν ρίξει κάτι παρόμοια μπαλονάκια, τα οποία δεν ήταν τίποτα περισσότερο από κινέζικους κατασκοπευτικούς μηχανισμούς που πετούσαν πάνω από το έδαφος των United States of America και είχαν ξαναρίξει αντίστοιχα αντικείμενα, τα οποία τα βγάλανε κιόλας σαν αερόστατα ήταν, με τα πανάκια τους κανονικά κτλ. Αυτό το virtual reality, η εικονική πραγματικότητα, το Matrix και η δεν μπορώ να μην το πω. Και οι διάφορες παπάντζες που κυκλοφορούν έτσι ευρέως στο διαδίκτυο. Αν μπείτε στο NGR, που είναι του κυρίου Μαρινάκη, και γενικώς εγώ δεν μπαίνω, διότι δεν το θεωρώ αυτό το έτσι Λαμπρακιστάν, το πρώην Λαμπρακιστάν, η Μαρινακιστάν κτλ. Έτσι, κάποια πηγή έτσι πολύ πολύ καλή για ενημέρωση, αλλά okay, υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο, το οποίο αναφέρει ακριβώς την ιστορία που σας λέω, δηλαδή πώς είχαν ρίξει αντίστοιχα λευκά μπαλονάκια πριν από κάποια χρόνια οι Αμερικανοί, αλλά τότε δεν τα λέγανε υπτάμενα αγνώστου ταυτότητας, υπτάμενα αντικείμενα, τα λέγανε κινέζικους κατασκοπευτικούς μηχανισμούς. Αυτά. Λοιπόν, αυτά σας τα λέω γιατί θα αρχίσει η ατελείωτη μπουρδολογία. Τα UFO, τα UFO, ούτε αυτό ήρθε έτσι, πάλι κατέβηκε η ομάδα από αυτό και οι εξωγήινοι και πετοειδείς και τα μην πω ότι κουνιούνται τώρα γιατί δεν κάνει. Λοιπόν, και φυσικά όλο αυτό είναι στο πλαίσιο της τρομολαγνίας, έτσι, δηλαδή δεν θα βγεις έξω τώρα, τελείωσε! Οπότε, ναι, σε αυτό το πλαίσιο της τρομολαγνίας και της προσπάθειά τους να μας τρελάνουν λιγάκι, άρχισε και όλη αυτή η κουβέντα για τα UFO. UFO. Λοιπόν, έτσι σας δίνω λίγο το know-how της κατάστασης για να ξέρετε τι πρόκειται να παιχτεί, να μαθαίνετε τα πράγματα και να δώσω συγχαρητήρια στον εαυτό μου που είχε προβλέψει όχι μόνο ότι θα πάμε εκλογές με εκλήψεις, αλλά και τα UFO. Τώρα θα σηκωθώ και θα σε κάνω σε ένα UFO. Θα γίνεις αγνώστου ταυτότητας υπτάμενο αντικείμενο. Λοιπόν, το κάνει πάντα για να μου τραβάει την προσοχή την ώρα που μιλάω στον υπολογιστή. Ζηλεύει τον υπολογιστή, ζηλεύει τη σύση, ζηλεύει οτιδήποτε είναι δίπλα μου. Οτιδήποτε όμως, έτσι δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για γατί και τάβρο στο ζώδιο, 2-1. Λοιπόν, επίσης να σας πω ότι μπαίνουμε τώρα σιγά σιγά στο τελευταίο κομμάτι του Φεβρουαρίου, το οποίο εγώ το θεωρώ το χειρότερο. Δηλαδή, μην δίνετε σημασία, ούτε εγώ δίνω. Θα σε καταβρέξω. Λοιπόν, τι λέγαμε, ναι. Μισό λεπτό να της δώσω ένα. Ναι. Έλα. Άντε, μην σας πω τίποτα για τη μάνα που σας μάζεψε. Αυτά τώρα είναι τα... Αυτά ξέρετε που στην τηλεόραση τα λένε... Πώς το λένε στις εφημερίδες, ο δαίμον του τυπογραφείου, καταλάβατε, ο δαίμον της τηλεόρασης κτλ. Είναι... Εγώ έχω δύο δαιμονικά γατιά, που όποτε αποφασίσουν να κάνω εκπομπή, τόση ώρα καθόντουσαν παναγίτσες, αρχίσουν να νιαωρίζουν, να θέλουν να βγουν έξω και όλα τα τι άρθα. Έλα, λέει και εσύ, πλαμένο.
Λοιπόν, σας έλεγα λοιπόν επίσης ότι ναι, θα δώσω τον εαυτό μου συγχαρητήρια και να σας πω 2-3 πράγματα ακόμα τα οποία είναι ενημερωτικά. Θα κάνουμε τον Κρόνο, προχωράμε με τον Κρόνο. Ακόμα είμαι σε φάση που δεν έχω αποφασίσει ποιο θα είναι το μάθημα και προχωρημένος. Επειδή περιμένετε τα χαρτάκια σας και την καρμική αστρολογία, τα έχει ο Γιάννης, τα έχει φτιαγμένα. Περιμένω να συναντηθώ να μπορέσω να πάω στο σπίτι του Γιάννη, αφού τελειώσω με τις εξετάσεις μου, γιατί μέχρι τότε δεν πρέπει να υπάρξω κανένα μικρόβιο, δεν πρέπει να βάψω μαλλί, δεν πρέπει να βάψω νύχια τίποτα, ας πούμε. Οπότε, μόλις τελειώσω τις εξετάσεις, θα πάω στο Γιάννη, θα τα τυπώσουμε και θα αρχίσουμε να τα στέλνουμε είτε με email, είτε με... πώς το λένε... με courier ή με ταχυδρομείο, εντάξει, τα χαρτάκια για την καρμική. Δεν σας έχω ξεχάσει και εσείς που μου έχετε στείλει μηνύματα. Τώρα, όσοι θέλετε την καρμική αστρολογία και το χαρτάκι μαζί, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου. Έχω δει 2-3 μηνύματα στο mail μου. Δεν έχω απαντήσει ακόμα γιατί δεν έχω προλάβει, γιατί είμαι... Ναι, με έχουν φάει γιατροί. Αλλά, εντάξει, πού θα πάει, θα τελειώσει και αυτό. Φεύγοντας ο Φλεβάρης, θα τελειώσει και αυτό, οπότε... θα ξεκινήσουμε έτσι να κάνουμε κάτι καινούριο για τους προχωρημένους. Θέλω όμως αυτό το μήνα, μέχρι να φύγει ο Φλεβάρης, να κάνουμε τον Κρόνο, ο οποίος είναι ένα τεράστιο κομμάτι της αστρολογίας και το πιο, ίσως ένα από τα πιο σημαντικά, και θέλω να το κάνουμε καλά, δηλαδή να δίνουμε πολύ έμφαση στον Κρόνο σε κάθε ζώδιο, γιατί ο Κρόνος είναι ουσιαστικά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του χάρτη που δείχνει και τι θα τραβήξουμε και πού θα παιδευτούμε και τις ελλείψεις μας και το κάρμα μας και τις ασθένειές μας και όλα τα δύσκολα πράγματα στη ζωή, αλλά μας δείχνει και πόση δύναμη έχουμε να αντεπεξέλθουμε σε αυτές τις δυσκολίες. Οπότε, ξαναθυμίζω λοιπόν, μπορείτε να πάρετε σε στικάκι τη μισή σχεδόν που έχουμε κάνει κλασική αστρολογία και την καρμική. Μπορείτε να τα πάρετε και μαζί και χωριστά. Μπορείτε να συνεχίσετε τα μαθήματά σας στο Elite Astrology Lessons. Θα κάνουμε τώρα σερί γρήγορα γρήγορα αυτό το μήνα μόνο την κλασική. Μετά θα ξεκινήσουμε κάτι καινούργιο για να αποφασίσετε εσείς τι θέλετε. Θα κάνουμε ένα μάθημα στατιστική και αστρολογία. Έχουμε κάνει αρκετή στατιστική και αστρολογία. Δηλαδή, άμα δείτε και το βίντεο με τον Κρόνο στους Ιχθύς και το βίντεο με τον Πλούτονα στον Υδροχό, πιστεύω ότι καταλάβατε πώς δουλεύει αυτό. Αλλά θα κάνουμε και ένα ιατρικής και ένα ψυχολογικής και αστρολογία και αυτογνωσία και ένα μυθολογία και αστρολογία, να επιλέξετε ποιο είναι αυτό που σας αρέσει περισσότερο. Δηλαδή θα κάνουμε ένα ελεύθερο μάθημα, θα το δείτε όλοι και θα ψηφίσετε ποιο σας αρέσει περισσότερο για να συνεχίσουμε το δεύτερο μάθημα, τη δεύτερη ενότητα για προχωρημένους. Επίσης, θα κάνουμε αρκετά live στο πολύ σύντομο μέλλον, που μπορείτε να συμμετέχετε. Θα τα προγραμματίζουμε με ένα τρέλιο ώστε να είστε πιο ενημερωμένοι, να το κάνουμε πιο, να σας το πω έτσι, οργανωμένα, γιατί είμαστε ακόμα λίγο ψάρακλες, τα μαθαίνουμε αυτά στην πορεία. Και βεβαίως μπορείτε να με βρείτε και στο TikTok, στο Georgia Kumbuni, όπως το βλέπετε ακριβώς στο κανάλι. Melontology είναι, εκεί βγαίνω και συνήθως κάνω χαρτομαντία, δεν κάνω τόσο αστρολογία, κάνω λίγα πράγματα, πιο πολύ από αυτά που σας αρέσουν, τι θα κάνει ο κριός αυτή τη βδομάδα, τι θα κάνει ο ζυγός αυτή τη βδομάδα και αυτά που σας αρέσουν εσάς και δεν μου αρέσουν καθόλου εμένα. Είναι λίγο πιο λαϊκά, να τα πούμε έτσι, τα μαθήματα εκεί. Όχι τα μαθήματα, τα βιντεάκια. Αυτά τα όλα λοιπόν είχα να σας πω και προσέξτε, μην σας έρθει κανένα μπαλόνι στο κεφάλι και σας πάρουν τα UFO σε καμιά άλλη, τα UFO σε καμιά άλλη διάσταση. Προσέξτε, μην σαλτάρετε, γιατί με αυτά που ακούτε δεν θέλουμε και πολύ, δηλαδή λίγο πολύ, όλοι την έχουμε αρχίσει και την αποκτάμε τη βίδα μας. Εντάξει. Και σκεφτείτε πολύ καλά ότι σε αυτές τις εκλογές δεν πρέπει να βγει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Εντάξει. Φυλάκια.